Υπόθεση σοκ με πρωταγωνιστές ανηλίκους, βιασμό και διακίνηση πορνογραφικού υλικού προκαλεί σάλος στην Κρήτη με επίκεντρο την πόλη του Ηρακλείου, όπου εκτυλίχθηκε το καταγγελόμενο περιστατικό. Οι βαρύτατες κατηγορίες αφορούν ένα 13χρονο αλλά και 4 ακόμη συμμαθητές του. Φέρονται να έγιναν θεατές του βιασμού και συνεργοί στη διακίνηση του βιντεοληπτικού υλικού, το οποίο έφτασε τυχαία στα χέρια του αδελφού της ανήλικης μαθήτριας, σηματοδοτώντας σύλληψεις και διώξεις για την πρωτοφανή υπόθεση. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια καινούρια κατάσταση κακοποίησης. Υπάρχουν θύματα, υπάρχουν θύτες, υπάρχει sexting. Υπάρχει αντίστοιχα διαδικτυακός εκφοβισμός. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά ίσως είναι πρωτόγνωρο για τα κριτικά δεδομένα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα σε πάρκο στην πόλη του Ηρακλείου. Ο 13χρονος φέρεται να παρέσυρε τη συμμαθητριά του σε απόμερο σημείο. Με παρατηρητές και τσιλιαδόρους, 4 φίλους του, την εξανάγκασε σε ερωτική συνέβρεση, την οποία μάλιστα βιντεοσκόπησαν με κινητό. Ο βιασμός σαφώς δεν έχει να κάνει σε τίποτα και με τίποτα, ούτε με τη σεξουαλικότητα, ούτε με την ερωτική έλξη. Σαφώς είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει απλά και μόνο με μια τυφλή και ομή βία, που νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση ξετυλίγεται, δυστυχώς, όπως έλεγα και προηγουμένως, με πρωταγωνιστές παιδιά. Ο εφιάλτης για τη 13χρονη είχε μόλις αρχίσει, αφού με όπλο το βίντεο ο ανήλικος δράστης την απειλούσε, προειδοποιώντας τη ότι θα πρέπει να ενδίδει στις ορέξεις του όποτε το ζητήσει. Διαφορετικά την περίμενε δημόσια διαπόμπευση. Όπως φαίνεται, το βίντεο διοχετεύτηκε έτσι κι αλλιώς από τον ίδιο και τους συνεργούς του σε άλλους ανηλίκους, ανοίγοντας όμως παράλληλα και το δρόμο για τη σύλληψή τους. Ο μεγαλύτερος αδερφός της μαθήτριας, σοκαρισμένος, ενημέρωσε τους γονείς του για το βίντεο και όσα μετέφεραν από στόμα σε στόμα οι ανήλικοι μαθητές. Η οικογένεια της μαθήτριας πέρασε αμέσως το κατόφλι της ασφάλειας, καταγγέλλοντας το περιστατικό. Ο 13χρονος συνελήφθη και έδωσε τη δική του εκδοχή στους αστυνομικούς και τον εισαγγελέα, ο οποίος όμως του άσκησε δίωξη για βιασμό, βία και διακίνηση πορνογραφικού υλικού. Εάν συνειδητοποιήσουν το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η πράξη σε ανήλικα παιδιά και το πόσο μπορεί να τραυματίσει ανεπανόρθωτα ψυχολογικά ανήλικα παιδιά στην υπόλοιπη ζωή τους, ίσως ευαισθητοποιηθούν ούτως ώστε να μιλήσουν, ούτως ώστε να ανοίξουν στόματα. Όπως εξηγεί ο κλινικός ψυχολόγος Νίκος Παπανικολάου, η υπόθεση χαρακτηρίζεται πρωτοφανής. Στο στόχαστρο της έρευνας βρίσκονται και οι άλλοι 4 ανήλικοι, καθώς εξετάζεται ο βαθμός συμμετοχής τους στις καταγγελόμενες πράξεις. Ο 13χρονος, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, αφέθηκε ελεύθερος, για να παρακολουθείται ωστόσο από τον επιμελητή ανηλίκων. Σαφέστατα υπάρχει ένας βαθμός ανοριμότητας, υπάρχει μια έλλειψη συνέστησης της πραγματικότητας. Από εκεί και πέρα νομίζω όμως ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία θα έπρεπε να γνωρίζουν ξεκάθαρα ποια είναι τα όρια της κακοποιητικής συμπεριφοράς.